Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Βασίλης εδώ, κυρίες και κύριοι, και σήμερα έχουμε ερωτήσεις. Έχουμε Q&A λοιπόν για τα 50.000 άτομα που έχουμε μαζευτεί πλέον σε αυτό το κανάλι. Συν ότι χθες έκλεισε και 4 χρόνια το κανάλι. Οπότε να το πούμε από δύο πλευρές ότι είναι ένα επαιτειακό επεισόδιο το συγκεκριμένο. Σας είχα πει σε προηγούμενο βίντεο που είχε ανέβει την προηγούμενη εβδομάδα να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Έχω μαζέψει λοιπόν κάμποσες από αυτές, αράξτε γιατί φαντάζομαι θα είναι λίγο μεγάλο το επεισόδιο και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση, πάρα πολύ απλή, που μου τη γράφει ο χρήστης στα ΖΑΣ. Τώρα θα προσπαθώ να διαβάζω τα ονόματα που έχουν γράψει τις ερωτήσεις. Βέβαια δεν το υπόσχομαι γιατί μερικοί έχετε πολύ εφάνταστα ονόματα που δεν μπορεί να τα διαβάσει κανένας. Η πρώτη ερώτηση για σήμερα λοιπόν είναι πόσο χρονών είσαι, μια πολύ κλασική τυπική ερώτηση. Είμαι 26 χρονών παιδιά και μάλιστα, μιας και μπήκαμε τώρα 2022, κοντεύω 27 χρονών λοιπόν. Ναι, έρχεται πολύ σύντομα το 27, αλλά θα πούμε 26. Βλέπω πολλοί από εσάς, γιατί εντάξει είστε και πιτσιρικάδες κυρίως, με λέτε κύριε Βασίλη, ένα έχω να πω, κεριά και λιβάνια ρε. Τίποτα άλλο, να πάτε να χεστείτε. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, που είναι και πιο μεγάλη. Είμαι από τους καινούριους και θέλω να μου πεις τα πάντα, μου γράφει εδώ πέρα ο φίλος ο Άρης, για το πού μεγάλωσες και πού μένεις τώρα. Και κάτι ακόμα ρωτάει, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Λοιπόν, από πού είμαι? Πολλοί νομίζετε ότι είμαι από την Πάτρα, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Η καταγωγή και εκεί πέρα που μεγάλωσα μέχρι και τα 18 μου είναι το Κιάτο Κορινθίας. Εκεί πήγα σχολείο, εκεί μεγάλωσα, εκεί τα πάντα. Βέβαια μετά πήγα 2 χρόνια στη Λάρισα, ξαναγύρισα στο Κιάτο και μετά πήγα στην Πάτρα όπου και ξεκίνησα το κανάλι. Εκεί πέρα με γνωρίσατε δηλαδή. Αυτή τη στιγμή και βασικά τον τελευταίο ένα χρόνο μένω μόνιμα στην Αθήνα. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης του Άρη είναι τι κατεύθυνση ακολούθησης και ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια. Λογικά στο τι κατεύθυνση ακολούθησης εννοείς μάλλον τη σπούδασα, μάλλον εκεί πέρα θα το πάω. Εγώ προσπαθώ, κοντεύω, ένα μάθημα έχει μείνει, να τελειώσω ηλεκτρολόγος μηχανικός. Ξεκίνησα στη Λάρισα, μετά έκανα μεταγραφή και πήγα στην Πάτρα. Και τώρα για τα μελλοντικά σχέδια με το YouTube, παιδιά. Αυτό είναι πλέον η μόνιμη δουλειά και η μόνη δουλειά που έχω, επίσημα πλέον, οπότε προσπαθώ και θέλω να εξελίξω αυτό το κομμάτι. Συνεχίζουμε με τον Ανδρέα που ρωτάει αν έχω αδέρφια και πώς είμαστε όλοι μαζί. Δεν είμαι μόνος μου, είμαστε πολύ τεκνή οικογένεια τρομάρα μας. Έχω 2 μεγαλύτερα αδέρφια, οπότε είμαστε στο σύνολο 3 αγόρια και έχουμε και μία μικρότερη αδερφή. Οπότε στο σύνολο τώρα, να το πω αυτό ή θα με κράξουν ότι είμαστε 3 παιδιά και ένα κορίτσι. Όχι παιδιά, είμαστε 4 παιδιά, είμαστε 4 αδέρφια. Και έχουμε τη μικρούλα την αδερφή, έτσι την έχουμε καμάρι. Πάμε στην επόμενη ερώτηση που την κάνει ο Νίκος. Αν έχω κοπέλα, να τι εδώ είναι, δεν τη βλέπετε. Η Έλενα, παιδιά, την έχετε δει την Έλενα, τη γνωρίζετε. Βρίσκεται πίσω από την κάμερα αυτή τη στιγμή και μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Αυτό ρε, αυτό θα το βάλω μέσα, έτσι θα πω. Όχι, ναι, με την Έλενα εδώ τα πάμε καλά. Τσέφτιαξα και PC. Είδες πόσο καλός είμαι. Οπότε ναι, έχω κοπέλα. Προχωράμε στην επόμενη. Ποιο είναι το αγαπημένο σου game, ρωτάει ο Godfather8GR. Λοιπόν, Godfather8GR, δεν έχω κάποιο αγαπημένο game. Γενικότερα δεν είμαι των αγαπημένων πραγμάτων. Μ' αρέσει να κάνω διάφορα και να ασχολούμαι με διάφορα. Οπότε δεν έχω να σου πω κάποιο συγκεκριμένο. Με αυτό που έχω αφιερώσει πάρα πολλές ώρες στην παιδική μου ηλικία ήταν το Grand Theft Auto San Andreas. Οπότε να πούμε ότι αυτό ήταν το αγαπημένο μου. Πάλι δεν ήταν αυτό, γιατί και το Grand Turismo μου άρεσαν και τα Need for Speed μου άρεσαν. Απλά εκεί πέρα είχα αφιερώσει τις περισσότερες ώρες. Προχωράμε τώρα στον Αποστόλη, ο οποίος τι ρωτάει, πότε για πρώτη φορά έβαλες κατσαβίδι σε μπρίζα 12, 14 ή 16 χρονών. Πολύ μεγάλη ηλικία έχεις πάει εσύ. Από εκεί ξεκινούν όλα, χρόνια πολλά και υγεία και τα σχετικά. Καλή χρονιά σε όλους. Ναι, καλή χρονιά, παιδιά, να τα πούμε και πάλι. Πότε λοιπόν έβαλα πρώτη φορά κατσαβίδι σε μπρίζα? Αυτό έγινε σε πολύ μικρότερη ηλικία, πολύ πριν τα 12 που μου έχεις γράψει σαν πρώτη επιλογή. Αυτό έγινε γύρω στα 7 με 8 χρονών, πρώτη δημοτικού, κάπου εκεί πέρα νομίζω είμαστε ηλικιακά. Και πώς ήταν η πρώτη μου εμπειρία με τα κατσαβίδια και βασικά με το ρεύμα, γιατί εκεί πέρα είχα την πρώτη εμπειρία. Θυμάμαι είχε ο πατέρας μου κάπου ένα καλώδιο το οποίο είχε ένα φύς, ένα διακόπτη και στην άκρη είχε γυμνά τα καλώδια. Δεν θυμάμαι τώρα τι έκανε, εγώ το βούτυξα για να το σκαλίσω και να δω τι είναι αυτό το πράγμα. Και θυμάμαι για να καταλάβω αν έχει ρεύμα το καλώδιο, δεν έβαλα κάποιο δοκιμαστικό κατσαβίδι ή κάποιο πολύμετρο. Λέω ας το κάνουμε με κάποιο πιο χειροκίνητο τρόπο. Οπότε τι έκανα, τι λέω είναι το λογικό, θα το βάλω στην πρίζα και για να δούμε αν ο διακόπτης είναι ανοιχτός, θα πιάσουμε τα καλώδια. Αυτό προτείνω να μην το κάνετε γενικότερα.
Και μαντέψτε, ο διακόπτης ήταν ανοιχτός και είχε ρεύμα το καλώδιο. Με χτύπησε το ρεύμα, ήταν η πρώτη φορά που είχα εμπειρία με το ρεύμα και με τα καλώδια, οπότε αυτό μπορεί να εξηγεί και πολλά. Για παράδειγμα, γιατί μου αρέσουν οι custom υδροψήξεις. Με βάραγε το ρεύμα από 7 χρονών. Ίσως γι' αυτό να μου αρέσουν οι custom υδροψήξεις. Φυσικά, εγώ όντας μικρός, τα έκανα πάνω μου, πήγα, το πέταξα το καλώδιο κατευθείαν στα σκουπίδια, γιατί αυτό μου φάνηκε απόλυτα λογικό. Λες και έφταιγε το καλώδιο που το έκανε αυτό. Μετά, βέβαια, από καμιά ωρίτσα πήγα, το ξαναπήρα το καλώδιο από τα σκουπίδια, το μάζεψα και με ένα κατσαβίδι έκατσα να λύσω το διακόπτη να δω τι έχει μέσα. Τότε λοιπόν ξεκίνησα να ασχολούμαι λίγο πιο σοβαρά με την ηλεκτρολογία, γιατί με τα εργαλεία τρόπο το σκέφτομαι έχω ξεκινήσει από πιο παλιά, με τα ποδήλατα. Μ' άρεσε τα ξεβίδωνα ή να φτιάχνω τα λάστιχα, άμα θέλανε μπαλώματα και τέτοια. Αυτά τα κάνω ακόμα πιο μικρός. Αλλά ναι, με το ρεύμα, στο πούμε στα 7 με 8 χρονών. Προχωράμε, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πόσα χρόνια ασχολήσαμε με τους υπολογιστές? Τώρα θα το πάρω με το πότε έφτιαξα το δικό μου υπολογιστή. Υπολογιστή στην οικογένεια είχα από πάντα. Δηλαδή, ο πατέρας μου είχε έναν υπολογιστή, θυμάμαι, στην κουζίνα κιόλας ήτανε, που παίζαμε μάμε 32 εκεί με τα αδέρφια μου, ή βασικά προσπαθούσα να παίξω, γιατί άλλοι είναι αρκετά μεγαλύτεροι από μένα, οπότε δεν με αφήνανε και πολύ. Αλλά ο πρώτος υπολογιστής που έφτιαξα με δικά μου χρήματα από χαρτζηλίκια ήταν, νομίζω, η πρώτη ή δευτέρα γυμνασίου, 14 χρονών, πόσο είσαι? Κάπου εκεί πέρα ήταν ο πρώτος υπολογιστής, τον οποίο δεν τον έφτιαξα μόνος μου. Πλήρωσα και πήγα σε έναν γνωστό μάστορα, γνωστό του αδερφού μου, ήταν μάστορας, όπου και μου τον έφτιαξε. Βέβαια, μετά άρχισα να πειραματίζομαι μέσα στον υπολογιστή. Αρχικά, επειδή τότε δεν υπήρχε RGB, αλλά εγώ από πάντα ήμουν κάγκουρας, αυτό που θυμάμαι ήταν να κάνω τρύπες στο κουτί για να βάλω RGB ανεμιστήρες, για να βάλω βασικά ανεμιστήρες με LED. Γιατί τότε δεν υπήρχε το RGB, υπήρχε, ας πούμε, με μπλε LED, με πράσινα, με κόκκινα, εμένα μου άρεσε το μπλε, θυμάμαι τότε. Οπότε έκανα τέτοια πειράματα. Μετά έβαλα την πρώτη κάρτα γραφικών μου, μετά άλλαξα τον επεξεργαστή μόνος μου και έτσι σιγά σιγά άρχισα να βάζω τα χέρια μου μέσα στον υπολογιστή. Τον πρώτο όμως, η αλήθεια είναι ότι τον πήρα έτοιμο. Πάμε στην επόμενη ερώτηση που μας στέλνει και ο Ιωάννης. Τι έχει σπουδάσει και ποιο ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσεις να ασχολείσαι με υπολογιστές? Από ό,τι σας είπα, ακόμα προσπαθώ, ένα μάθημα έχει μείνει, κάποτε θα το περάσω και αυτό. Ηλεκτρολόγος μηχανικός στο ΤΕΙ της Πάτρας, αυτές είναι οι σπουδές που έχω κάνει. Και πότε ξεκίνησα με τους υπολογιστές το έναυσμα? Είπα, υπήρχε πάντα μόνιμα ένας υπολογιστής μέσα στην οικογένεια και κονσόλα είχαμε, αλλά ο υπολογιστής ήταν το κάτι παραπάνω, γιατί σε άφηνε να τον σκαλίσεις περισσότερο. Η κονσόλα απλά την έβαζες στην πρίζα, έπαιζες, ο υπολογιστής δεν ήταν έτσι. Έπρεπε να περάσει τα Windows, να σκαλίσει τα προγραμματάκια, τότε τι θα κατεβάσει, εντάξει, πειρατεία εννοείται, πήγαινε σύννεφο με κάτι συνδέσεις 1 Mbit. Τώρα θα μου πείτε, εσείς οι πιο παλιοί παίζατε με τα dial-up. Okay, εγώ αυτό είχα τότε. Οπότε ναι, το έναυσμα για τους υπολογιστές υπήρχε μόνιμα μέσα στην οικογένεια, γιατί και τα άλλα αδέρφια μου είχαν υπολογιστές. Συνεχίζουμε με το Σάββα. Πότε άρχισε να ασχολείσαι με υπολογιστές? Το είπαμε. Και ποια είναι η δουλειά σου? Η δουλειά μου είναι το YouTube. Αυτό πλέον μόνιμα έχω. Βέβαια, θέλω να κάνω και άλλα πραγματάκια. Όλα στο μέλλον σιγά σιγά δεν βιαζόμαστε. Δεν μένουμε όμως εδώ πέρα τώρα. Περνάμε στον Παναγιώτη που τι ρωτάει. Καλησπέρα, Βασίλη, τι μηχανή οδηγάς? Ας περάσουμε λοιπόν και λίγο σε αυτό το κομμάτι, στις μηχανές. Ναι, μεν έχουμε τους υπολογιστές, αλλά από πάντα μου αρέσανε και τα μηχανάκια. Αυτή τη στιγμή έχω ένα Phaser 1009 και μάλιστα είναι η έκδοση του ABS, που έχει κάποια σκαλισματάκια το μηχανάκι. Βέβαια, θέλω να κάνω και άλλα σκαλισματάκια. Θα δούμε αυτά, αν και κάπως θα τα μάθετε, θα δούμε στο μέλλον, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Προχωράμε, πάμε στον D2GamerGR. Λοιπόν, ο Just Unboxing έγινε Rock and Dust, το σχολιάζει για το βίντεο με τον τρόπο που ανέβηκε βασικά να κάνετε τις ερωτήσεις. Ποια μηχανή σκοπεύεις ή θέλεις να πάρεις στο μέλλον? Εδώ πέρα έχω δύο απαντήσεις. Βασικά, κλείνω πιο πολύ στην μία απάντηση, γιατί πλέον έχω γεράσει για το άλλο μηχανάκι που θέλω. Πάντα ονειρικό σαν μηχανάκι ήταν ένα RSV4, ένα Aprilia RSV4. Πέρα ότι μου αρέσουν τα ευρωπαϊκά πολύ περισσότερο από τα ιαπωνικά σαν μηχανάκια, σαν σχεδιασμό, σαν έξτρα, σαν τα πάντα, μου αρέσουν περισσότερο. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη με την Aprilia. Okay, και με την Ducati έχω αγάπη, αλλά πάντα μου άρεσε αυτός ο ήχος από το V4 και αλήθεια είναι το RSV4, το Aprilia το RSV4 είναι ένα ονειρικό μηχανάκι. Θα αγοραστεί ποτέ? Λογικά όχι, και τα χρήματα να έχω δεν θα τα αντέχει ο πισινούλης μου να κάθομαι πάνω σε εκείνο το μηχανάκι και τα χέρια μου, οπότε όχι. Θα μείνει πάντα λογικά ένα όνειρο. Αυτό το μηχανάκι που θέλω να κάνω σαν αναβάθμιση και να πάω στο επόμενο βήμα είναι από την BMW. Να πάμε και λίγο στους Βαβαρούς. Θέλω λοιπόν ένα S1000XR και το RR, πάρα πολύ ωραίο μηχανάκι, αλλά το XR τα συνδυάζει λίγο όλα.
Έχουμε τον Γκάζι, έχει τα 160 άλογα για παράδειγμα. Είναι πολύ όμορφο μηχανάκι και είναι και ταξιδιάρικο. Να βάλεις πάνω και τις βαλίτσες σου, να πας ένα ταξίδι άνετος και ωραίος. Γι' αυτό κιόλας πήγα και στο Phaser. Είναι η πιο οικονομική, ας το πούμε, το πιο βατό όνειρο, γιατί για τον BMW θέλεις και καμιά 20άρα, που αυτή τη στιγμή είναι λίγο υπερβολικά πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω το έβαλε όλες τις λέξεις που χρειάζονται για να το καταλάβετε. Οπότε ναι, S1000XR από την BMW. Συνεχίζουμε, επόμενη ερώτηση από τον Τίτο. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα, μηχανή ή υπολογιστής? Έλα μου δε, νομίζω ότι θα πεις μηχανή. Μηχανή λες ότι θα πω? Δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ. Ναι, ούτε αυτή την ερώτηση τώρα θα την απαντήσω μπροστά και στην Έλενα. Νομίζω ότι θα πω μηχανή. Η αλήθεια είναι το τατουάζ που έχω στο χέρι αφορά τις μηχανές, γιατί έχω πολύ μεγάλη αγάπη για τις μηχανές. Ξεκίνησα εννοείται με μηχανάκια, αλλά θυμάμαι από πιτσιρικάς είχα, στο πούμε, μία βιβλιοθήκη με ανταλλακτικά για ποδήλατα. Θυμάμαι στην πίσω αυλή που είχαμε στο σπίτι, είχα εγώ μία παλιά βιβλιοθήκη και είχα πάνω σασμάν, νίκελ τιμόνια, μπροστινά, ρουλεμάν, πεταλιέρες, πατάκια, ντίζες, οτιδήποτε. Είχα μία δικιά μου βιβλιοθήκη με ανταλλακτικά. Μετά είχα μια βιβλιοθήκη μέσα στο σπίτι με διάφορα πράγματα από υπολογιστές. Μετά, αφού φύγανε τα ποδήλατα, είχα έναν ολόκληρο χώρο με ανταλλακτικά από το στρογγυλοφάναρο που ήταν και το πρώτο μου μηχανάκι. Και γενικότερα και οι υπολογιστές και οι μηχανές πιστεύω έχουν μια εξίσου μεγάλη θέση στην καρδιά μου. Και τα δύο τα αγαπάω πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε το ένα ότι είναι καλύτερο από το άλλο, γιατί και τα δύο κάτι σου παρέχουν, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι ένα είναι καλύτερο, το άλλο είναι χειρότερο. Και τα δύο τα αγαπάω πάρα πολύ και θα συνεχίσω να τα κάνω. Περίμενε. Αν σου λέγανε όμως να φτιάχνεις, ότι θα μπορείς να φτιάχνεις μόνο ένα πράγμα στην υπόλοιπη ζωή σου, ή υπολογιστές ή μηχανή. Αλλά περίμενε. Και να σου παρέχουν όμως το χώρο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν είχες το χώρο να μπορείς να φτιάξεις μηχανές, δεν θα προτιμούσες? Δηλαδή, να είχα ένα συνεργείο. Για χόμπι. Για χόμπι. Αυτό είναι δύσκολο, δεν ξέρω. Νομίζω για χόμπι. Η αλήθεια είναι ότι οι υπολογιστές είναι πιο εύκολοι. Ναι. Είναι πιο βατοί. Αν είχα όμως άπειρο μπάτζετ. Ο υπολογιστής βέβαια σου κρατάει συντροφιά όλο τον χρόνο. Η μηχανή, άμα έξω έχει κάποιο ψοφόκριο και κάνει βροχή, μένει και λίγο μέσα. Δεν ξέρω, κάτι μου λέει να πω μηχανές, κάτι μου λέει να πω υπολογιστές. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Σίγουρα θα μ' άρεσε να είχα άπειρο budget και να έκανα ανακατασκευές και να φτιάχνα τα μηχανάκια όλη μέρα και όλη νύχτα. Για χόμπι, όχι για δουλειά. Αυτό για δουλειά δεν θα ήθελα να το κάνω σε καμία περίπτωση. Αλλά βασικά θα πω υπολογιστές, γιατί οι υπολογιστές είναι και η δουλειά μου. Ενώ οι μηχανές δεν θα μπορούσαν να γίνουν η δουλειά μου. Ναι, αλλά δεν θα μπορούσες να φτιάχνεις μόνο υπολογιστές. Αυτό κάνω και τώρα. Ναι, σιγά μου κάνει μόνο αυτό, ενώ δεν κάνει μόνο. Εντάξει, κατά κύριο λόγο ασχολούμαι τώρα με τους υπολογιστές. Οπότε θα συνέχιζα λογικά με αυτό. Θα μου στήχιζε που δεν θα είχα τις μηχανές, αλλά αν μου βάζει το μαχαίρι, αναγκαστικά. Αλλά εννοείται τα θέλω και τα δύο. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση που λέει ο Δημήτριος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασίλη, θα ξεκινήσεις motovlog? Κοιτάξτε, είναι κάτι που το σκέφτομαι. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο να το κάνω αυτή τη στιγμή και κυρίως το μοντάζ και το όλο το στήσιμο αυτό το κομμάτι. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το κάνω. Θα δούμε στο μέλλον. Εσείς θέλετε να ξεκινήσει? Την ακούσατε. Βασικά δεν ξέρω αν ακούγεται. Είπε, ρώτησα αν θέλετε να ξεκινήσω, ρωτάει η Έλενα. Γράψτε κάτω στα σχόλια. Και έχει και ένα δεύτερο σκέλος η ερώτηση. Λοιπόν, θα ξανακάνεις εβδομαδιαία live? Και τρίτον, έχει και τρίτο. Θα πούμε το δεύτερο. Για τα εβδομαδιαία live, παιδιά, έχω τεράστιο πρόβλημα με το ίντερνετ. Μακάρι να φτιαχτεί το πρόβλημα. Και εννοείται ότι θέλω να ξεκινήσουμε τα live. Και το τρίτο, έτσι, σκέλος της ερώτησης, είσαι γιαμαχόφιλος? Από ό,τι εξήγησα και προηγουμένως, κυρίως είμαι ευρωπαϊόφιλος. Ναι, okay, καταλάβατε τι εννοώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, όλες οι μηχανές είναι ωραίες. Είτε αυτό είναι Yamaha, είτε Kawasaki, είτε Ducati, είτε Aprilia, είτε BMW, είτε ό,τι θέλετε. Με τα Suzuki λίγο έχω ένα πρόβλημα, το έχω ένα πρόβλημα με τα Suzuki, αλήθεια είναι. Αλλά γενικότερα ναι, όλες οι μηχανές είναι του Θεού, να το πούμε έτσι. Το οτιδήποτε είναι ανάλογα τι budget έχεις. Αλλά γενικότερα μια μεγαλύτερη αγάπη τα έχω για τα ευρωπαϊκά. Ο Ευρυπίδης τώρα ρωτάει για ποιον λόγο αποφάσισες να αρχίσεις να κάνεις βίντεο στο YouTube. Να πω την αλήθεια, για ποιο λόγο? Γιατί είχα πολλά κινέζο γκατζετάκια στα χέρια μου
και λέω, ρε Βασίλη, γιατί δεν ξεκινάς να τα δείχνεις στο ίντερνετ για κάποιο λόγο. Μάλλον είχα και ελεύθερο χρόνο τότε, γιατί ήμουνα φοιτητάρας, όχι αστεία στην Πάτρα. Οπότε είχα αρκετό ελεύθερο χρόνο. Είχα διάφορα γκατζετάκια που μου άρεσε να ψωνίζω και να φέρνω. Και λέω, γιατί δεν το ξεκινάς. Βέβαια, αν και ξεκίνησε με γκατζετάκια, κινητά, ιστορίες, καμερούλες και τα σχετικά το κανάλι, έχει πάει πιο πολύ προς τους υπολογιστές, γιατί εκεί πέρα είναι και η μεγαλύτερη μου αγάπη. Ο Tool ρωτάει πώς πρώτο ήρθε η ιδέα να αρχίσεις το project με τα δικά σας setup. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ιδέα είναι από το εξωτερικό. Έχετε δει πάρα πολλά κανάλια που την κάνουν αυτή τη σειρά. Παραδόξως όμως δεν παρακολουθούσα ποτέ αυτή τη σειρά. Για κάποιο λόγο δεν έβλεπα. Είχα δει ένα-δύο επεισόδια. Και δεν μου πολύ άρεσαν. Μάλλον δεν μου άρεσε ο τρόπος που γινόταν. Δεν λέω ότι τα δικά μου είναι καλύτερα. Για εμένα δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Αλλά αποφάσισα, γιατί εφόσον ήθελα να δω τι πράγματα έχετε κι εσείς, τι υπολογιστές έχετε κι εσείς, εφόσον μου αρέσει εμένα, ήξερα ότι υπάρχετε πολλοί εκεί έξω που σας αρέσει να ασχολείστε. Και λέω, γιατί να κάθομαι να βλέπω μια τέτοια σειρά, ενώ μπορώ να δημιουργήσω μια τέτοια σειρά. Είδα ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Οπότε είπα να ξεκινήσω να κάνω τη δική μου σειρά, να την κάνω πιο mainstream στην Ελλάδα. Και αλήθεια είναι ότι έχει γίνει, έχει πάει πολύ καλά η συγκεκριμένη σειρά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και περιμένω να δω και τα υπόλοιπα setup σας και τα άλλα setup σας. Ο Γιάννης τώρα ρωτάει αν θα άλλαζα το περιεχόμενο του καναλιού και τι θα έκανα σαν νέο υλικό. Το περιεχόμενο δεν θα το άλλαζα, σας έχω πει να μου γράψετε ιδέες σε προηγούμενο βίντεο που έκανα ή κάποιες βελτιώσεις αν θέλετε να γίνουν σε αυτό το κανάλι. Ίσως να ασχολιόμουν με τα motovlog αλλά σε κάποιο ξεχωριστό κανάλι, δεν νομίζω ότι έχουν θέση σε αυτό εδώ σαν Just Unbox It. Βέβαια όλα αυτά είναι ιδέες που έχω στο κεφάλι μου μαζί με διάφορα, αλλά θα δούμε τι από αυτά θα γίνει και αν θα γίνει. Ο Ανδρέας ρωτάει θα κάνεις κανένα PC με μεταχειρισμένα και κανένα τρελό DIY κουτί. Και στα δύο θα απαντήσω ναι. Τώρα στο πότε θα το δούμε. Ήδη για το PC κάτι έχω στα χέρια μου. Τώρα για το DIY κουτί χρειάζομαι και πάρα πολύ την Έλενα, οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί έχει και πολύ περιορισμένο χρόνο με το μεταπτυχιακό που κάνει. Οπότε ναι, και για τα δύο σου απαντάω ναι, για το πότε θα το δούμε. Τώρα ο Θάνος, πόσες φορές έχεις αλλάξει το βασικό σου PC και κάθε πότε το κάνεις. Τώρα πόσες φορές έχω αλλάξει το βασικό μου PC δεν ξέρω, το έχω αλλάξει αρκετές φορές μέσα στη ζωή μου. Τώρα κάθε πότε κάνω αναβάθμιση δεν είναι στάνταρ αυτό, είναι ανάλογα κάθε πότε χρειάζομαι αναβάθμιση. Η αλήθεια είναι τώρα στα χέρια μου περνάει πιο πολύ hardware από ότι κάποτε, οπότε ναι γίνονται πιο συχνά αναβαθμίσεις. Αλλά δεν είναι ότι καίγομαι κιόλας να κάνω τις τρομερές αναβαθμίσεις κατευθείαν. Εφόσον μπορώ και κάνω τη δουλειά μου με το μηχάνημα που έχω, μένω εκεί. Αν κάτσουν κάποια πράγματα, okay, πολύ ευχαρίστως τότε να κάνω αναβάθμιση. Γενικότερα όμως μην μπαίνετε σε αυτή τη λούπα, κοιτάξτε τι ανάγκες έχετε και αν δείτε ότι δεν σας καλύπτει το σύστημα που έχει, τότε να κοιτάζετε να κάνετε και κάποια αναβάθμιση. Ο φίλος Μιχάλης, μάλλον αυτή είναι η ελληνική μετάφραση, ρωτάει ποιος είναι ο μεγαλύτερος στόχος σου για το κανάλι. Παιδιά, κάποιο στόχο δεν έχω συγκεκριμένο. Ο στόχος που είχα ήταν κάποτε να φτάσω τους 1000 συνδρομητές. Έγινε αυτό, τους περάσαμε, προχωρήσαμε πάρα πολύ. Πλέον είμαστε πάνω από 50.000. Τώρα, ταβάνι σε αυτό δεν υπάρχει. Εντάξει, βασικά υπάρχει ένα ταβάνι, γιατί είμαστε και στην Ελλάδα, δεν είναι παγκόσμιο. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ για το καλύτερο. Δεν έχω βάλει κάποιο νούμερο στο μυαλό μου. Θα συνεχίσω να προσπαθώ όσο καλύτερα μπορώ για όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτό. Ρωτάει ο χρήστης AnaVerageFish, έχεις σκεφτεί να αρχίσεις vlog σειρά με την Έλενα ή να ασχοληθείς με κάτι άλλο πέρα από τους υπολογιστές για κύριο υλικό του καναλιού? Κοίταξε να δεις τώρα, για τη vlog σειρά με την Έλενα το θεωρώ δύσκολο. Η Έλενα έχει πολύ περιορισμένο χρόνο. Δεν ξέρω καν αν θα μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται πίσω από την κάμερα. Οπότε το να κάνουμε και μια vlog σειρά μαζί δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Τώρα, για το να αλλάξω το κύριο υλικό του καναλιού, όχι, δεν έχω κάτι τέτοιο στα σχέδιά μου. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια πού και πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και πώς θα αλλάξει. Για την ώρα πάντως όχι. Πάμε τώρα και στον Jim που είναι πολύ γνωστή φάτσα εδώ στο κανάλι. Για να δούμε λοιπόν, πιστεύεις ότι στο μέλλον το hardware ή το software θα είναι πιο σημαντικό? Και συνεχίζει, το λέω επειδή όλο και περισσότερα εξαρτούνται από το software μέσω εφαρμογών κτλ. Και το hardware φαίνεται πως περνάει κρίση, ελλείψεις κτλ. Για διαφόρους λόγους. Και φυσικά το non-material κοστίζει λιγότερο από ότι το material στο οποίο ανήκει και το hardware. Λοιπόν, τώρα κοίταξε να δεις, όσο προχωράει ο καιρός σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το software και τι optimization έχει. Τώρα πότε θα φτάσουμε στο σημείο να παίζει αυτό μεγαλύτερο ρόλο από ότι το hardware δεν το ξέρω, αλλά νομίζω
έχουμε δρόμο ακόμα. Η αλήθεια είναι με το AI που το ακούμε να μπαίνει παντού, έχουμε δει ότι βελτιώνονται πολλοί δυνατότητες σε ένα hardware, π.χ. σε μια κάμερα, σε ένα τηλέφωνο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όχι τόσο ο αισθητήρας που θα έχει, αλλά το AI που θα τρέχει από πίσω, ο αλγόριθμος που θα τρέχει από πίσω. Τώρα, αν θα γίνει και αυτό γενικότερα, θα το δούμε στο μέλλον. Για την ώρα πιστεύω έχουμε δρόμο μπροστά μας. Και πάμε και στην τελευταία ερώτηση που είναι και μια πολύ απλή ερώτηση. Ο Code Game, αυτός είναι ο χρήστης που την έκανε, με ποιο πρόγραμμα editing κάνεις edit? Όλα τα βίντεο τα κάνω edit με την Premiere έκδοση από το Adobe. Εκεί πέρα ξεκίνησα, εκεί πέρα έμαθα. Δεν λέω ότι είναι το καλύτερο ή το χειρότερο. Αυτό με βολεύει και αυτό κάνει τη δουλειά μου. Εννοείται ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα και ό,τι βολεύει κάνει ο καθένας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις που κάνατε. Τώρα, αν δεν είδατε τη δική σας ερώτηση, λογικά απαντήθηκε μέσα από κάποια άλλη, γιατί ήταν κάποιες διπλές και τριπλές. Οπότε ναι. Τώρα, αν θα γίνει κάποιο άλλο Q&A με άλλες ερωτήσεις, άγνωστο, για την ώρα πάντως σίγουρα όχι. Στο μέλλον θα το δούμε. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πολύ για τον κόπο σας που αφήσατε τις ερωτήσεις από κάτω, για να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Τι θέλω όμως να κάνετε τώρα, να πάτε κάτω στην περιγραφή και να τσεκάρετε τα social media μου, κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί πέρα ανεβαίνει έξτρα υλικό. Το κουμπί συμμετοχής που έχω πολύ καιρό να το πω αυτό, που εκεί πέρα αν το πατήσετε έχετε κάποια πλεονεκτήματα και στηρίζετε την όλη προσπάθεια. Έχουμε καινούριο κανάλι που, εντάξει, δεν είναι τόσο καινούριο πλέον. Έχουμε ένα δεύτερο κανάλι, εγώ και Έλληνα με 3D Prints, να το τσεκάρετε. Και νομίζω αυτά. Γράψτε μου ό,τι σχόλιο σας κατέβει από κάτω στο βίντεο. Κάντε μια εγγραφή, κάντε ένα like, κάντε ένα share αυτό το βίντεο, γιατί είναι τζαμπαρία και βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσατε καλά. Εγώ πέρασα καλά με τις ερωτήσεις σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!